Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ώρες αγωνίας ζει το νησί της Ζακύνθου που φλέγεται από άκρη σε άκρη. Απειλήθηκαν σπίτια για δεύτερη φορά στο χωριό του Αγαλά, στην περιοχή του οποίου εντοπίζεται το πιο δύσκολο μέτωπο. Εκεί βρίσκεται η Βιβί Κωνσταντινίδου. Να συνδεθούμε τώρα. Βιβί, καλησπέρα. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Βιβί Κωνσταντινίδου. Να πούμε ότι μπαράζ πυρκαγιών εκδηλώνονται τις τελευταίες τρεις ημέρες στο νησί της Ζακύνθου και πολλά μέτωπα μένονται ανεξέλεγκτα μέχρι αυτή την ώρα. Δυνάμεις από άλλες περιοχές έχουν έρθει για να συνδράμουν το έργο της πυροσβεστικής, αλλά ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση. Να πάμε να δούμε τα όσα διαδραματίστηκαν από το πρωί στον Αγαλά. Πυροσβεστικά ελικόπτερα προσπαθούν με στοχευμένες και συνεχείς ρήψεις νερού να κατασβέσουν το πύρινο μέτωπο στον Αγαλά Ζακύνθου που κατακαίει την περιοχή για δεύτερη μέρα. Παιδιά, ο Θεός να βάλει το χέρι. Στο έδαφος δεκάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη για να περιορίσουν όσο είναι δυνατόν τις φλόγες. Μεγάλος αντίπαλός τους και σύμμαχος της φωτιάς είναι η ισχυρή άνεμη εντάσσεως 6 μποφόρ που πνέουν στο νησί. Με τόσες πολλές πυρκαγιές που έχουμε στο νησί, υπάρχει ο κίνδυνος και λόγω του αέρα για οτιδήποτε και τυχόν καμία φωτιά δεν έχει κατασταλθεί και είμαστε εδώ για αυτό το θέμα. Τους άνδρες της πυροσβεστικής συνδράμουν από την πρώτη στιγμή οι κάτοικοι του Αγαλά και των γύρω χωριών με υδροφόρες, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα, ακόμα και με τα χέρια τους. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Με αγροτικά μηχανήματα πώς. Με τρακτέρια, με βιτία, με αγροτικά. Το βράδυ του Σαββάτου η φωτιά έφτασε τόσο κοντά στον Αγαλά που απείλησε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Ήταν τέτοιος ο κίνδυνος που οι αρχές ειδοποίησαν τους κατοίκους να είναι έτοιμοι ακόμα και να εκενώσουν το χωριό. Είμαστε και είναι και το χωριό σε ετοιμότητα. Είχαν φέρει και λεωφορεία σε περίπτωση που χρειαστεί να εκενωθεί το χωριό. Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα καλά, αλλά υπάρχει πρόβλημα με τον αέρα. Στο σημείο έφτασε το πρωί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και τοπικός βουλευτής Σταύρος Κοντονής, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου για να ενημερωθεί για την κατάσταση. Δασική έκταση και διάφορες εκτάσεις με ελαιόδεντρα και χαμηλοπλάστηση. Και δάσος, έτσι πέρα. Τα πολλαπλά μέτωπα, οι αποστάσεις μεταξύ τους, ο αριθμός των εστιών και η συχνότητα εμφάνισής τους οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο εμπρησμών. Και ο κύριος Κοντονής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για σχέδιο εμπρισμού της Ζακύνθου. Αυτό είναι σχέδιο. Αυτό είναι σχέδιο. 6 φωτιές στις βολίδες την ίδια ώρα. Και μετά στο Βασιλικό και πάλι στο Αγαλά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, που είναι από την πρώτη στιγμή στα μέτωπα των πυρκαγιών, ζητά να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι όντως το νησί, στην πραγματικότητα είναι όντως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Βλέπετε κι εσείς από την εμπειρία σας, πολλές μονάδες επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Όλη η ορεινή ζώνη καίγεται στην κυριολεξία. Πραγματικά είμαστε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Θα το συζητήσουμε για το τυπικό μέρος και να δούμε τι αυτό ευνοϊκά μέτρα μπορεί να έχει για τη Ζακύνθου. Μόνο τα μεσάνυχτα του Σαββάτου εκδηλώθηκαν 5 πυρκαγιές στην περιοχή των Βολιμών με μικρή διαφορά η μία από την άλλη. Στην ίδια περιοχή εκδηλώθηκαν άλλες 2, η μία στις 8 και η άλλη στις 8.30 το πρωί, ενώ λίγο αργότερα εκδηλώθηκε και πυρκαγιά στη Δάφνη. Να πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Αγαλά. Εκεί βρίσκεται η Βιβί Κωνσταντινίδου για να μας δώσει την τελευταία εικόνα. Τι γίνεται τώρα? Βιβί, σε ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι. Τα πράγματα είναι αρκετά βελτιωμένα, τουλάχιστον μέχρι στιγμή στην περιοχή του Αγαλά. Να υπογραμμίσουμε, επειδή στον Αγαλά υπήρχε και ο κίνδυνος για να καούν σπίτια. Έχει αποφευθεί αυτός ο κίνδυνος μέχρι στιγμής. Κινδύνησαν βέβαια 2 με 3 σπίτια, στα οποία όμως πήγανε όλη η πυροσβεστική δύναμη που υπήρχε στην περιοχή του Αγαλά. Ήταν εκεί και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύνθου, μαζί με πολλούς αξιωματικούς και άλλους πυροσβέστες. Βρέθηκαν εκεί σε κάθε σπίτι που κινδύνευε, με οχήματα. Μπήκαν στις αυλές, βοήθησαν τον κόσμο. Ήμασταν μπροστά όταν τους έδιναν συμβουλές πώς να προστατευτούν οι ίδιοι. Ήταν πολύ ηλικιωμένοι που τους είπαν να μπουν μέσα στο σπίτι, καθώς περνούσε το ελικόπτερο, το Έριξον, και έριχνε νερό, έκανε διαρκείς ρήψεις νερού. Ακόμα
στις εισαγωγές των νησιών, οπότε αυτός ο κίνδυνος μέχρι στιγμής έχει αποφευθεί και η κατάσταση στο Μεγαλά είναι αρκετά πιο βελτιωμένη παρά τις μικρές αναζωπηρώσεις που συμβαίνουν έξω όμως από το χωριό. Βέβαια, ο συναγερμός δεν έχει λήξει, ίσα-ίσα που αναμένουμε μια πολύ δύσκολη νύχτα καθώς δεν έχουν πέσει άνεμοι, εξακολουθούν οι ρήψεις νερού από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούν στο Μεγαλά ακριβώς για να αποφευθεί ο κίνδυνος, μην τυχόν είτε προσωπικές εγκαταστάσεις είτε σπίτια ξαναβρεθούν σε κίνδυνο. Να πλησιάσουν οι φλόγες. Από εδώ που είμαστε όμως έχουμε ανέβει με τον συνάδελφο του Μαρτίνη, έχουμε ανέβει ψηλά στο ημέρο. Περιότερων τμήματων του νησιού, μένονται δύο πολύ μεγάλα μέτωπα μακριά από τις αντικειμένες περιοχές. Βιβί, να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Κόβεται η σύνδεσή μας. Να προχωρήσουμε όμως στο επόμενο μας θέμα, που είναι ότι οι φωτιές μένονται και στα βόρεια της Ζακύνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή των Βολιμών, όπου ξέσπασαν τέσσερις διαφορετικές πυρκαγιές τα ξημερώματα του Σαββάτου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η ευρύτερη περιοχή των Βολιμών έχει δοκιμαστεί πολύ τους τελευταίους δύο μήνες από συνεχείς πυρκαγιές. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη πυρκαγιά στο Βραχίωνα, που ξέσπασε την Παρασκευή, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Τεράστια είναι η καταστροφή και στη Βολίμα, στη Ζάκυνθο, αφού μένεται ανεξέλεγκτο ένα μεγάλο διπλό μέτωπο από τα ξημερώματα, κατακαίοντας πευκόφυτη έκταση και ένα από τα παλαιότερα δάση του νησιού με πεύκα και έλατα. Στη Βολίμα, στα βόρεια της Ζακύνθου, ξέσπασαν σήμερα τέσσερις διαφορετικές πυρκαγιές. Μία κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, μία στην περιοχή Ασκός και λίγη ώρα αργότερα μία νέα σε δύσβατη περιοχή στην Άνω Βολίμα, στην περιοχή Αστέρι, με το μέτωπο να διασπάται σε δύο ξεχωριστά. Μία νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στη Ζάκυνθο, στην ορεινή περιοχή της Άνω Βολίμας. Η πρόσβαση είναι δύσκολη ακόμη και για τα πυροσβεστικά οχήματα. Από την πυρκαγιά κινδύνευσαν εξοχικές κατοικίες, με την πυροσβεστική υπηρεσία να επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην απομάκρυνση της φωτιάς από αυτές. Κάτι που κατόρθωσε με δυσκολία λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Παράλληλα, συνεργεία της ΔΔΕ αποκαθιστούσαν βλάβη σε στήλο ηλεκτροδότησης που κάηκε και κατέρευσε. Τρία οχήματα με περισσότερους από 12 άνδρες επιχειρούν από το πρωί στην περιοχή, προσπαθώντας να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς πέρα από το δρόμο που οδηγεί στις Άνω Βολίμες, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσβατη και τα επίγεια μέσα δεν μπορούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Έχουν κάτι σπίτια εδώ που νοικιάζουμε, κάτι βίλες πιο κάτω. Κοίτα το καπνό και βασικά ήρθα να δω αν είναι επικίνδυνο και θέμα για τα σπίτια. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι σήμερα, χθες το βράδυ δηλαδή, ήταν σαν ένα οργανωμένο σχέδιο. Δηλαδή πάρα πολλές φωτιές όλο το νησί και κάτω και πάνω δύναμη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, γιατί έχουμε 15 μέτωπα. Πού να έρθουν οι άνθρωποι? Κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι ίδιοι αξιωματικοί της πυροσβεστικής μιλούν ξεκάθαρα για εμπρισμό. Το να είμαστε να σβήνουμε την πυρκαγιά στο καταστάρι, ξαφνικά να μπαίνει φωτιά στο Αγαλά, μόλις εδώ κοπάζει λίγο, να μπαίνουν 6 πυρκαγιά στη Βολίμα, στον Αγιο Νικόλα και στο Βασιλικό, σίγουρα αυτό όμως θα το εξακριβώσει η προανάκριση και το ανακριτικό γραφείο που θα αναλάβει την έρευνα. Λογικά, αν μπορεί να ξέρω εγώ μέσα σε ένα βράδυ 15 φωτιές, δεν είναι τυχαίο, εντάξει, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Οργανωμένο, ξεργανωμένο, κάποιο είναι δηλαδή φτιαχτό, δεν γίνεται, δεν μπαίνουν φωτιές έτσι μόνος τους, δηλαδή κοινή λογική. Χωρίς να είμαι ειδικός, έτσι. Και είναι λογική. Ανεξέλεγκτο όμως είναι μέχρι αυτή την ώρα και το μεγάλο μέτωπο που μένεται στο όρος Βραχίωνα, μεταξύ των χωριών Πηγαδάκια, Καλυθέα και Καταστάρι. Λόγω των θυελωδών ανέμων που πνέουν στο νησί, είναι αδύνατη η προσθαλάσσωση για ανεφοδιασμό των αεροσκαφών Καναντέρ και έτσι οι μοναδικές προσπάθειες κατάσβεσης γίνονται μόνο από επίγεια μέσα της πυροσβεστικής, εθελοντές και κατοίκους της περιοχής. Η φωτιά αναζωπηρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής και κατακαίει δύσβατες πλαγιές και χαράδρες με θαμνό διβλάστηση και πεύκα. Όμως πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα και στον Βασιλικό της Ζακύνθου, κατακαίγοντες πνεύμονες πρασίνου πολλών ετών. Η ίδια εικόνα και στην περιοχή του Λαγανά που δεν γλίτωσε ούτε αυτή. Σε κοντινά ξενοδοχεία σήμανε συναγερμός. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στον Βασιλικό. Πετάκι,
Νωρίς το μεσημέρι, η φωτιά που ξέσπασε στην θέση Κεραίες, στην Τωρέτα, έφτασε στο ψηλό Περνάρι, το παλιό δάσος με τα Πεύκα. Στην περιοχή βρέθηκαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ πολύτιμη ήταν η βοήθεια των κατοίκων του Βασιλικού. Η φωτιά ξεκίνησε δίπλα από το βράχο της Μέλας της Αμφιντάφνη και έχει φτάσει μέχρι εδώ και καταλήγει στη θάλασσα, αφού είναι μια περάνθρωπη προσπάθεια από τους δημότες του Βασιλικού και του πυροσβεστική υπηρεσία να μην καεί ο υπέροχος λόγκος εδώ στο ψηλό Περνάρι. Τα μέτωπα σε όλο το νησί είναι πολλά, γεγονός που κάνει τις αρχές του τόπου να μιλούν ξεκάθαρα για εμπρισμό. Δυστυχώς τα εγκλημενικά χέρια αυτά που έβαλα τις φωτιές έκαναν τη δουλειά τους με το χειρό τρόπο για τις έκυθό μας, καταστρέφοντας το πανέμορφο νησί μας και κυρίως το περιβάλλον. Το ευτύχημα είναι ότι δεν έχουμε ζημιές είτε σε ανθρώπινη ζωή, είτε σε κατοικίες ή στάνες, όσο επίσης δεν είναι κοντά σε τουριστικές περιοχές, επομένως όλοι μας οι επισκέπτες, ξένοι και Έλληνες, είναι ασφαλείς και απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Φωτιά και στο Πευκοδάσο στην περιοχή του Λαγανά. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες η πυροσβεστική υπηρεσία για να αποφύγουμε το μοιραίο. Γιατί όπως γνωρίζετε από δίπλα εδώ είναι το μεγάλο ξενοδοχείο και γίνεται προσπάθεια να μην περάσει από την απέναντι πλευρά. Δεν υπήρξε κίνδυνος για το ξενοδοχείο Louis and the Beach που βρίσκεται κοντά στο μέτωπο, ωστόσο υπάρχει σχέδιο εκένωσης σε περίπτωση που χρειαστεί. Η προσπάθεια που γίνεται εδώ είναι μεγάλη, βλέπετε, υπάρχουν οι κάτοικοι, υπάρχουν τα άτομα από το ξενοδοχείο, υπάρχουν οι πυροσβέστες, γίνεται τεράστια προσπάθεια, πιστεύω να τα καταφέρουν. Όμως θέλω να μείνω ότι οι άθλοι έχουν περισσέψει δυστυχώς στη Ζάκυνθο. Αυτό που συμβαίνει στο νησί μας για πρώτη φορά, 12 εστίες αυτή τη στιγμή καταστρέφουν το νησί. Στο σημείο επιχείρησαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με 6 άνδρες αλλά και δεκάδες εθελοντές που έκαναν τα αδύνατα δυνατά. Αυτή τη στιγμή είναι μια πυροσβεστική υπηρεσία με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επί πολλές μέρες τώρα τρέχουν σαν τρελοί, είναι καταπονημένοι, είναι αποδυναμωμένοι. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι έρχονται, οι δυνάμεις που έρχονται πέρα από τα όρια της Ζακύνθου, από όλη τη χώρα, και αυτά τα παιδιά δουλεύουν υπό αντίξιες συνθήκες. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο, ωστόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής μένουν στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεσή της. Μένουμε στο θέμα των καταστρεπτικών πυρκαγιών που πλήττουν τη Ζάκυνθο. Μαζί μας είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής του Νομού, ο κ. Σταύρος Κοντονής. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δύσκολες ώρες για το νησί τη Ζακύνθου, τρίτη μέρα στις φλόγες. Να ακούσουμε αρχικά το δικό σας μήνυμα. Νομίζω, κυρία Δεμέτη, ότι είναι σαφές πλέον ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο καταστροφής του τόπου μας. Από πάλι ανθρώπους, οι οποίοι είναι αδίστακτοι να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο το περιβάλλον και το δασικό πλούτο του τόπου μας, αλλά ανθρώπινες ζωές και περιουσίες οι οποίες δημιουργήθηκαν με αίμα και κόπους μιας ζωής. Θέλω να τονίσω ότι είχα κατ' επανάληψη τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Τόσκα. Ζήτησα να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότερα εναέρια μέσα. Ανταποκρίθηκε το Υπουργείο αμέσως. Ναι. Και γι' αυτό γλιτώσαμε τα χειρότερα, κυρίως στο Βασιλικό. Απόψε έρχονται επίγειες δυνάμεις από τη Θήβα, την Αθήνα και την Πελοπόννησο. Και αύριο το πρωί, γιατί σήμερα ήταν αδύνατον, θα έχουμε και Καναντέρ, διότι λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν αδύνατον να προσθαλασσωθούν τα αεροπλάνα, να πάρουν νερό και να μετά να κατευθυνθούν στις πυρκαγιές, στα δάση τα οποία και έχονται στις περιοχές. Λόγω των ισχυρών ανέμων. Λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ισχυροί άνεμοι δε από σήμερα το πρωί και χθες το απόγευμα που υπήρχαν έδωσαν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης αυτού του πύρινου μετόπου, το οποίο ιδίως στα ορεινά της Ζακύνθου, γιατί πήγα και τα είδα και μίλησα και με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και με τον υπεύθυνο στρατηγό, ο οποίος είναι εντεταλμένος να συντονίσει τις έρευνες στο νησί μας και την κατάσβεση των πυρκαγιών. Λόγω του δύσβατου καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο οι επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν. Και θέλω να τονίσω ότι προς αυτή την κατεύθυνση ήταν
πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά των ελικοπτέρων και το όλων των εναέριων μέσων. Πιστεύω αύριο και με τα Καναντέρ τα οποία θα έρθουν Θεού επιτρέποντος, τη κατάσταση να βελτιωθεί. Αλλά ναι. Να αντιμετωπίζει πυροσβεστική υπηρεσία 6, 7, 8 εστίες φωτιάς συγχρόνως. Αυτό είναι οργανωμένο σχέδιο. Οργανωμένο όποιος, σχέδιο. Η πολιτεία πει, τι αντίθετο, θα κάνει. Τον βάζω απέναντι με την κοινή λογική. Γι' αυτό ζήτησα από τον κύριο Τόσκα άμεσα να έρθει και μου είπε ότι θα έρθει αύριο κλιμάκιο του ανακριτικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο θα επιληφθεί των ανακριτικών πράξεων. Γνωρίζουμε ότι δυστυχώς είναι δύσκολο να συλληφθούν αυτοί οι παλιά άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφουν τη Ζάκυνθο. Και είπα πάλι ότι έθεσαν αυτή τη φορά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρώτα απ' όλα των πυροσβεστών, αλλά και των κατοίκων που βοηθούν και τις περιουσίες των κατοίκων του Αγαλά, του Βασιλικού κτλ. Έφτασαν στο σημείο μέχρι και στο Λαγανά, δίπλα σε μεγάλα ξενοδοχεία, να βάλουν φωτιά για να ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο. Κάποιοι φαίνεται ότι στενοχωριούνται ότι η Ζάκυνθος πάει καλά αυτή την περίοδο και πάει καλά από τον τουρισμό, από την προσέλευση τουριστών, και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να υπάρχει μια έκριθμη κατάσταση στους πολίτες με αυτό το έργο, το καταστροφικό έργο το οποίο επιτελούν. Άρα το βλέπετε ότι στρέφεται κατά της Ζακύνθου, η οποία φέτος... Κατά του τόπου μας. Κατά των ανθρώπων, κατά των πυροσβεστικών των υπαλλήλων της πυροσβεστικής υπηρεσίας και βεβαίως όλων εκείνων οι οποίοι προσπαθούν να περισσώσουν τον κόπο μιας ζωής. Διότι εκτός από τα τουριστικά καταλήματα, τα οποία κινδύνευσαν κατοικίες. Και βεβαίως έχουμε ήδη απώλειες γεωργικών εκτάσεων, δηλαδή εκτάσεων οι οποίες ήταν λιώφτα, με αμπέλια κτλ. Κύριε Κοντονή, να σταθούμε λίγο εδώ. Ξέρετε, κατάγεστε από το νησί της Ζακύνθου, ότι πολλοί κόσμος περιμένει να ζήσει από τις ελιές του. Όταν συζητάμε τώρα για καμένες καλλιέργειες, καμένα μπέλια, τι θα κάνει η πολιτεία. Άμεση θα είναι η καταγραφή αυτών των ζημιών και η αποζημίωση όλων των παραγωγών οι οποίοι υπέστησαν αυτό που υπέστησαν αυτές τις τελευταίες ώρες. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορεί να γίνει και θα γίνει άμεσα και στην ώρα του. Μάλιστα. Να μας πείτε τώρα λίγο για τα εναέρια μέσα. Βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, είναι πολύ έντονο το φαινόμενο. Διάσπαρτες πυρκαγιές κατά κέρον το νησί. Όταν ήμουν στην Αθήνα πριν έρθω την Παρασκευή, ναι, η Αθήνα αντιμετώπισε ένα σχέδιο εμπρισμών. Πήγαν να κάψουν την Κεσαριανή, βάζοντας φωτιά στο δάσος της Κεσαριανής. Πήγαν να κάψουν τη Φιλοθέη, βάζοντας φωτιά στο άλσος Βεϊκού. Και είχαμε και τρίτη φωτιά, σας λέω, στην Αθήνα, στο ρέμα της Χελιδονούς. Αντιλαμβάνεστε τι αντιμετωπίζει η πυροσβεστική υπηρεσία κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Όταν έχουμε φτάσει στα όρια της Κεσαριανής να βάζουν φωτιές. Πλέον η κατάσταση με αυτούς τους ελεηνούς ανθρώπους περνάει κάθε φαντασία. Το ίδιο που ζούμε στη Ζάκυνθο το είχαμε ζήσει στα Κύθυρα. Περιγράφατε κι εσείς αυτές τις σκηνές κόλασης που έζησε το συμπαθέστατο νησί των Κυθύρων την προηγούμενη περίοδο. Εδώ λοιπόν έχουμε μία κατάσταση η οποία εκτυλίσσεται και μάλιστα σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε νησιά τα οποία είναι αυτή την ώρα στην κορυφή των τουριστικών αφήξεων. Να προσθέσω σε αυτά που λέτε ότι δύσκολες ώρες έχει περάσει και η Κεφαλονιά. Βεβαίως. Στην οποία έχουμε πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών, τα οποία όμως έχουν αντιμετωπιστεί. Κοιτάξτε, ήταν στην Κεφαλονιά περιορισμένα στον αριθμό σε σχέση με τη Ζάκυνθο. Το ένα και... μετά το άλλο όμως. Έτσι, όπως το λέτε. Αλλά δεν ήταν αυτή η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε στο νησί σήμερα. Ήταν και εκεί πάλι τα εναέρια μέσα. Είχαν άμεση συμμετοχή στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Σας λέω ότι αυτή την ώρα επιχειρούν συνεχώς ελικόπτερα στη Ζάκυνθο και ελπίζω αύριο με την έλευση των Καναντέρ να έχουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα
Από αυτή τη δαντική κόλαση την οποία αντιμετωπίζουμε στη Ζάκυνθο. Η ευχή όλων μας είναι αυτή που περιγράψατε. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα λόγω των ανέμων. Κύριε Κοντονή, εγώ να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω. Να πω μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στον Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ήταν στα μέτωπα και βοηθούσε όσο μπορούσε συντονίζοντας τις υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας. Και βεβαίως και στους κατοίκους, οι οποίοι συνέδραμαν όσο μπορούσαν οι άνθρωποι και με τα μέσα που διέθεταν. Τους άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πρέπει να τους θυμόμαστε και να μην τους ξεχνάμε. Είναι τρεις ημέρες τώρα. Είναι τρεις ημέρες οι δύσκολες και επικίνδυνες. Ναι. Όντως, τους πυροσβέστες λοιπόν και στις οικογένειές τους. Κύριε Κοντονή, σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Οι δυσάρεστες ειδήσεις όμως για τον Σίτη Ζακίνθο δεν σταματούν εδώ, καθώς θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο οδηγό ιταλικής υπηκότητας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Καλπάκη Ζακίνθου, στην δημοτική οδό Μουζακίου Γαϊτανίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τετράκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 20χρονος συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου. Προανάκριση για τον ακριβή προσδιορισμό των συνθήκων του ατυχήματος διενεργείται από το τμήμα τροχέας Ζακίνθου. Και να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Για τους περισσότερους επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης στον Κορινθιακό, η ζημιά που έχουν προκαλέσει φέτος οι μέδουσες είναι πλέον δεδομένη. Ωστόσο, έστω και αργά ψηφίστηκε τροπολογία που επιτρέπει σε επιχειρηματίες να τοποθετήσουν επιφανειακά δίκτυα για να συγκρατήσουν μέδουσες μακριά από τις παραλίες. Η γραφειοκρατική διαδικασία όμως δεν φαίνεται να είναι τόσο απλή. Ψηφίστηκε η τροπολογία για την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων για την προστασία των λουμένων από τις μέδουσες στον Κορινθιακό. Ζήτηση που δίνεται η δυνατότητα στις λιμενικές αρχές να ικανοποιούν αιτήματα ιδιωτών για να τοποθετήσουν δίκτυα που θα προστατεύσουν μια εγκατάσταση τουριστική, μια περιοχή, μια πλάζα, είτε αυτή είναι πολυσύγναστη, είτε δεν είναι πολυσύγναστη, έχει χαρακτηριστεί πολυσύγναστη. Τα αιτήματα πολιτών και επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο παραλία μέτωπο του Κορινθιακού, όπως και η παρέμβαση του Συνδέσμου Περιβαλλοντικής και Ορθολογικής Ανάπτυξης του κόλπου, οδήγησαν στην απόφαση που οδηγεί σε προσωρινά μέτρα προστασίας, με τις αρχές να αναλαμβάνουν τώρα δράση. Τώρα καλούνται οι λιμενικές αρχές να ανταποκριθούν άμεσα σε αιτήματα που θα κρατηθούν είτε από δήμους είτε από επιχειρηματίες, για να βάλουν κάποια δίκτυα τα οποία έχουν προσωρινότητα, δεν θα είναι παχτωμένα στο βυθό και θα προστατεύουν μια περιοχή λιωμένων από την παρουσία των μέδουσών. Υπενθυμίζεται ότι οι μέδουσες έχουν εξελιχθεί φέτος σε μάστιγα του καλοκαιριού και σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση έχει προκαλέσει απελπισία σε πολίτες και επαγγελματίες του τουρισμού. Στην Πάτρα θα πάμε τώρα. Απέδωσαν καρπούς οι πολυήμερες έρευνες των αρχών εκεί για τα καθημερινά περιστατικά με τους εμπρισμούς σε οχήματα, δίκυκλα και γιόταχη. Σε επιχείρηση που στήθηκε συνελήφθη ένα άτομο. Πρόκειται για έναν 32χρονο από τις Σιτιές Πατρών που έχει απασχολήσει ξανά την αστυνομία στο παρελθόν για υποθέσεις εμπρισμών αλλά και ναρκωτικών. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχει ομολογήσει ακόμη καμία πράξη του, όμως είχε εντοπιστεί να περιφέρεται σε όλα τα σημεία που σημειώθηκαν οι πυρκαγιές. Αυτή την ώρα ανακρίνεται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η αστυνομία θεωρεί πως η υπόθεση είναι δεμένη, έστω και αν δεν έχει ομολογήσει ο ύποπτος. Να αλλάξουμε όμως αίμα. Συνεχίζει να δέχεται τα βέλη της αντιπολίτευσης στο πρόσφατα ψηφιστέ νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσε και ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής και πρώην υπουργός παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αρβανιτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να μας πείτε λοιπόν σε ποια σημεία εσείς εντοπίζετε τα προβλήματα που θα δημιουργήσει το ψηφιστέν νομοσχέδιο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κοιτάξτε, νομίζω το πρώτο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί μια σειρά παλαιών νόμων, δηλαδή είναι μια επιστροφή στο παρελθόν. Ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία δεν υφίσταται πια. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο εξελίσσονται, αναπτύσσονται, αναδιοργανώνονται, δημιουργούν νέα γνωστικά πεδία, νέες κατευθύνσεις, νέα προγράμματα σπουδών. Και εμείς ουσιαστικά το μόνο που κάνουμε είναι να επιστρέφουμε στο παρελθόν. Πώς δηλαδή να επαναφέρουμε το άσυλο, που όλοι γνωρίζουμε ότι είχε καταντήσει δυστυχώς ένα άσυλο παραβατικότητας και ανομίας.
πώς να ξαναφέρουμε τους φοιτητές μέσα στην εκλογή των οργάνων διοίκησης των πανεπιστημίων, το οποίο ξέρουμε ότι δυστυχώς, και όχι με ευθύνη των φοιτητών, ευθύνη είχαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Mm-hmm. Είχε καταντήσει να γίνει ένα άντρο διαφθοράς, διότι υπήρχε μια συναλλαγή. Αυτό το οποίο κοιτάζει η κυβέρνηση είναι πώς να εξοντώσει τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία σε πολλά πανεπιστήμια λειτουργούσαν με έναν καλό τρόπο και είχαν φέρει την εξωστρέφεια και περαιτέρω έσοδα μέσα στα ιδρύματα. Διέλυσε τα συμβούλια των ιδρυμάτων, τα οποία με πολύ μεγάλο κόπο είχαμε στελεχώσει, είχαμε εκλέξει ανθρώπους άξιους από όλο τον κόσμο. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο φοβούμε ότι γυρνά στην πεπαντημένη, δηλαδή κοπεύουμε τα αυτιά, μπολιάζουμε πάλι το σύστημά μας με τον λαϊκισμό που είδαμε τη δεκαετία του 80 που οδήγησε το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτή την ώρα, αυτό το οποίο έπρεπε να συζητάμε, είναι να εξυγχρονίσουμε τα ιδρύματά μας. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία τι είπαμε? Ότι κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, φτιάξαμε μια ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΥΠ, την οποία στελεχώσαμε και ενδυναμώσαμε. Ξεκινήσαμε την αξιολόγηση όλων των ιδρυμάτων, την ολοκληρώσαμε σε 2 χρόνια. Αυτή η αξιολόγηση έφερε αποτελέσματα, έδωσε πολλές δυνατότητες και νέες ιδέες στα τμήματα για να αναπτυχθούν ισόρροπα και ορθολογικά, να καλύψουν την απόσταση από τα ξένα ιδρύματα. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξυγχρονίσουμε τα ιδρύματά μας, να δούμε τις αδυναμίες που έχουν, να τα ενισχύσουμε. Πάντοτε βέβαια με γνώση ότι δυστυχώς δεν έχουμε τα κονδύλια ως χώρα λόγω της κρίσης, τα απαραίτητα κονδύλια που χρειάζεται η παιδεία, αλλά με ένα σημάζεμα, ένα σουλούπομα, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία του εξωφρονισμού και του εξυγχρονισμού. Πάντως η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευθεί ότι αν εκλεγεί η κυβέρνηση θα τον καταργήσει το συγκεκριμένο νόμο. Κοιτάξτε, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Γιατί αυτό το οποίο μας απασχολεί και τρώμε τις σάρκες μας είναι τι είναι? Ένας τρόπος οργάνωσης, ένας τρόπος διοίκησης. Ωραία. Ας συμφωνήσουμε επιτέλους σε έναν τρόπο διοίκησης και να προχωρήσουμε τα επόμενα βήματα που είναι πιο σημαντικά. Δηλαδή, πώς να αναπτύξουμε την έρευνα, πώς να αναπτύξουμε τα νέα γνωστικά πεδία. Επιστήμες εξελίσσονται, δεν παραμένουν σταθερές. Η αγορά αλλάζει. Πρέπει να συνδέσουμε την επιστήμη και τα ιδρύματα και το εκπαιδευτικό σύστημα με τους όρους της αγοράς. Μάλιστα. Διότι η γνώση είναι μόνο εφαρμοσμένη και πρέπει να συνδέεται μόνο με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, διότι η γνώση περιέχει και άλλα πράγματα. Περιέχει κουλτούρα, περιέχει αν θέλετε έναν τρόπο ανάπτυξης και τελείωσης του ατόμου, περιέχει αρετή και ηθική, αλλά πρέπει να μην μείνουν αποκομμένα τα ιδρύματά μας και από την οικονομική, την παραγωγική σύνδεση λοιπόν της ανάπτυξης, της αγοράς εργασίας με την επιστήμη. Κάπου εδώ, κύριε Αρβανιτόπουλε, εγώ θα σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στο δελτίο μας. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το απόψινό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας σε περίπτωση που έχουμε κάτι έκτακτο από τις εξελίξεις από το μέτωπα της πυρκαγιάς που καίνε τη Ζάκυνθο. Να σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.